Όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιούνται και οι γονείς. Πώς θα επιλέξεις να σχετιστείς με το παιδί σου, με το μωρό σου, με το παιδί σου στην πορεία, εντάξει. Το τι θα επιλέξεις να του δώσεις ως το καλύτερο δυνατό που έχεις να του προσφέρεις, είναι αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει ή κινητοποιήσει να το ανακαλύψεις αυτό το καλύτερο για να του προσφέρεις. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι το έχεις, εντάξει. Αλλά όταν παλεύεις τι καλύτερο έχεις να προσφέρεις, είσαι στην ανακάλυψη και του καλύτερου. Αν παλεύεις να μην κάνεις το λάθος, έχεις πεταχτεί εκτός ζωής. Έχουμε άπειρα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων και ξέρεις όσο γράφει σε ένα παιδί παράδειγμα κάτι που έχει βιώσει ως λάθος κίνηση από τη μητέρα του ή από τον πατέρα του, δεν ξέρω και εγώ τι, με την ίδια ακριβώς επίπτωση και εντύπωση γράφει και η διορθωτική κίνηση. Η παντοδυναμία για τα παιδιά είναι τρόμος, είναι βάρος αβάσταχτο. Δεν είναι κάτι που το θέλουνε. Τα όρια χρειάζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν πρακτικά ότι αυτή η παντοδυναμία δεν είναι αλήθεια και ότι κάποιος άλλος έχει την ευθύνη. Έχεις ερωτήματα γιατί είσαι ζωντανός. Έχεις δυσκολίες γιατί προχωράς. Ρωμίνα μου, θέλω να μου πεις μέσα από την εμπειρία σου και την επαφή σου με τους γονείς, γιατί θα ήθελα να τους βάλουμε σαν πρωταγωνιστές σήμερα στην κουβέντα μας. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία τους? Έτσι γενικά όπως με ρωτάς, αυτό που μπορώ να πω ότι η μεγαλύτερη αγωνία τους είναι να είναι αντάξει των περιστάσεων ή διαφορετικά επαρκείς στο ρόλο τους. Ναι. Που αυτό βέβαια έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και πάρα πολλές υποκατηγορίες στο τι σημαίνει και πώς έρχεται σαν ερώτημα, ας πούμε, σε έναν ειδικό ή γενικότερα στη ζωή τους. Και συνήθως είναι κάτι πρακτικό, ένα ερώτημα πρακτικής φύσεως εννοώ, που φέρνει ένα γονιό σε έναν ειδικό. Δυσκολεύομαι στο πώς να κοιμήσω το παιδί μου. Δυσκολεύομαι στο πώς να σταματήσω μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει. Κάτι πρακτικό, το οποίο όμως, ενώ αυτό είναι που τους φέρνει, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου το θέμα κάτω από το ερώτημα που υπάρχει. Οπότε είναι τόσο πολύ σημαντικό ένας ειδικός να είναι ανοιχτός στο να δει και το από κάτω και να διευρύνει τελικά αυτό το ερώτημα, γιατί αν απλά δώσεις μία απάντηση σε πρακτικό επίπεδο, ενώ μοιάζει ότι έχει φύγει ικανοποιημένος ο άνθρωπος που ήρθε να σε ρωτήσει κάτι και του το απάντησες, στην πραγματικότητα είναι τόσο επιφανειακό, που ξέρουμε ότι θα ξαναέρθει με χίλιες άλλες δύο αφορμές, που δεν θα είναι ο ύπνος, θα είναι το φαγητό, που δεν θα είναι το φαγητό, θα είναι η συμπεριφορά, που δεν θα είναι η συμπεριφορά, θα είναι το άγχος, χίλια δύο. Και εμείς από πλευράς μας, οι γονείς που θα έρθουμε με το αίτημα για μία συμπεριφορά, για κάτι καθημερινό, τι χρειάζεται να έχουμε στο νου μας για να έρθει αυτή, να ωφεληθούμε από αυτή την διεισδυτική ματιά του ειδικού και να αφαιθούμε σε αυτή την πιο ανοιχτή προσέγγιση, να δούμε τι είναι από πίσω. Μόλις το απάντησες, δηλαδή η ανοιχτή προσέγγιση που είπες, δηλαδή ένας γονιός να είναι ανοιχτός και να μην θεωρεί ότι έχει κερδίσει μόνο εάν πάρει την απάντηση στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που έχει φέρει. Εντάξει, το ανοιχτός συνοδεύεται και με μία αγωνία, συνοδεύεται και με ένα φόβο, συνοδεύεται πολύ και με το στοιχείο της έκθεσης. Εντάξει, του ενώ έρχομαι να δω κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν μου φωτίσεις κάτι άλλο, εγώ μπορεί να μην το θέλω, μπορεί να μην είμαι έτοιμος, μπορεί να με ζορίζει τόσο πολύ που να θέλω ξανά να το κουκουλώσω, να μην το δω. Εντάξει, οπότε αυτό το ανοιχτός είναι η καλή προετοιμασία πηγαίνοντας σε ένα ειδικό και όχι η πολύ συγκεκριμένη απάντηση που θα ακούσεις. Πώς θα επιλέξω έναν ειδικό για να απευθυνθώ για ένα θέμα του παιδιού μου, ένα προσωπικό δικό μου, για τη σχέση μου ή χίλια δύο πράγματα που μας απασχολούν. Ξέρεις, αυτό έχει μόνο πολύ υποκειμενική απάντηση. Δηλαδή, είναι πολύ χρήσιμες και οι συστάσεις, αλλά η σύσταση έρχεται σύμφωνα με τα κριτήρια κάποιου άλλου, που μπορεί κατά κάτι να είναι ίδια με τα δικά σου ή τα δικά μου, αλλά κάτι άλλο δεν είναι. Βέβαια. Εντάξει. Οπότε,
Έχει πολύ σημασία να κρατήσεις τη σύσταση, αλλά να την κάνεις και δική σου. Δηλαδή, να το δεις και να το κάνεις και δικό σου, αν σου ταιριάζει. Και αν δεν σου ταιριάζει, να μην δεσμευτείς λόγω του ότι υπήρξε αυτή η σύσταση. Mm. Πας, δοκιμάζεις, βλέπεις τον άνθρωπο, βλέπεις πώς, τι χημεία έχεις με τον άλλο. Δεν είναι τόσο να δεις ή να το πούμε σε επίπεδο χημείας. Είναι η σχέση. Δηλαδή, η ψυχοθεραπεία είναι σχέση. Εντάξει, και είναι το πιο θεραπευτικό που έχεις να ζήσεις, είναι η σχέση. Σωστά. Δηλαδή, η σχέση με καλούς όρους, η σχέση με σεβασμό, η σχέση με εμπιστοσύνη, η σχέση θεραπεύει. Εντάξει, οπότε, το να μπεις, να σχετιστείς με τον άλλον και να επιλέξεις εσύ με τα δικά σου κριτήρια, αν είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορείς να νιώσεις καλά, να ανοιχτείς, να εμπιστευτείς, να νιώσεις οικειότητα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ προσωπική απάντηση. Και πότε είναι η ώρα να φτάσουμε στον ειδικό? Άλλη μια πολύ υποκειμενική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εντάξει, νομίζω συχνά η ώρα που κάποιος επιλέγει είναι η ώρα που νιώθει ότι ζορίζεται πάρα πολύ. Είναι μία καλή ώρα, εντάξει, αλλά αν το ζόρι έχει φτάσει πια σε τέτοιο επίπεδο που σε δυσκολεύει να επεξεργαστείς, σε δυσκολεύει να σχετιστείς, σε δυσκολεύει να δεις κάτι βαθύτερο γιατί νιώθεις ότι αυτό θα σου προσθέσει επιπλέον βάρος, ζόρι και τα λοιπά, ίσως δεν είναι αυτή η πιο καλή ώρα. Η πιο καλή ώρα, θα έλεγα εγώ, είναι η ώρα της ετοιμότητας για βουτιά. Δεν ξέρω πότε είναι αυτή εγώ η ώρα για τον καθένα. Εγώ ίδια να το νιώσω αυτό. Ναι, της ετοιμότητας να δω, να φουγκραστώ, να καταλάβω, να συναισθανθώ, να μοιραστώ. Mm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, για να συμπληρώσω στο προηγούμενο που είπα, ότι η ώρα που κάποιος είναι πολύ ζορισμένος αποκλείει αυτή τη διεργασία. Όχι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η πιο καλή στιγμή. Ρωμίνα, πάμε σε κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για κάθε ειδικό. Όταν η ερώτηση, όταν το αίτημα δεν φτάνει από μένα τον ίδιο σε face-to-face συνάντηση, αλλά στέλνω ένα μήνυμα από ένα απρόσωπο προφίλ, ας πούμε, το κάνω απρόσωπα, διότι π.χ. ένα site όπως το συγκεκριμένο που εσύ συνεργάζεσαι δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να στέλνουν τα μηνύματά τους. Να θυμίσουμε και το site, να το πούμε σωστά. Είναι το Mama 365. Το Mama 365 που έχει full θέματα για τη γονεϊκότητα, ναι, για τα παιδιά, τους γονείς και χίλια δύο πράγματα. Και εκεί μέσα υπάρχουν δύο στήλες. Πολλές στήλες. Υπάρχουν δύο στήλες στις οποίες εσύ απαντάς. Στις οποίες απαντάω εγώ. Είναι η στήλη της παιδοψυχολογίας και η στήλη ζευγάρι και σχέσεις. Και μπορώ εγώ να στείλω μήνυμα στη Ρωμίνα και να της πω: κυρία Σαλούστρου, το παιδί μου δεν κοιμάται το βράδυ μόνο του, έρχεται στο κρεβάτι ή δεν θα σταματήσει να κλαίει όλη νύχτα, παρά μόνο αν το σηκώσω και το πάρω αγκαλιά και έτσι πορευόμαστε τα τελευταία 2,5 χρόνια, ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα. Και το στέλνω μέσα από το email μου αυτό. Δεν θα έρθω απέναντί σου, δεν θα με δεις, δεν θα με αφουγκραστείς, δεν θα με κοιτάξεις με τα μάτια σου και θα κληθείς όμως κάπως να με φροντίσεις. Τι κάνετε εκεί? Ξέρεις, Ανδριανή, είναι μεγάλο η πρόκληση του να απαντήσεις σε ένα ερώτημα, γιατί στη δική μας τη δουλειά για να απαντήσουμε παίρνουμε πάρα πολλά στοιχεία για να καταλάβουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τη φάση στην οποία βρίσκεται, την ιστορία του, τα πολύ συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μία απάντηση ή σε πολλές απαντήσεις, τέλος πάντων. Εντάξει, οπότε το να απαντάς με βάση ένα συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί ξέρεις δεν είναι αίτημα όπως το είπες στην αρχή, είναι ένα ερώτημα. Το ερώτημα δεν προϋποθέτει αίτημα. Σωστά. Απλά ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο, εντάξει. Οπότε, το να απαντήσεις ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, χωρίς να ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι, χωρίς να ξέρεις τίποτα από τα πολύ προσωπικά του δεδομένα, χωρίς να ξέρεις τη φάση της ζωής του, αλλά αντίστροφα, χωρίς και εκείνος να ξέρει για σένα,
δεν ξέρει τη δική σου προσέγγιση, δεν ξέρει το δικό σου τόνο φωνής, δεν ξέρει τη δική σου χρειά. Διαβάζει κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να του προσδώσει άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι. Από αυτά που εσύ επιθυμείς να του πεις. Εντάξει, μπορεί εσύ να θες να πεις κάτι πολύ τρυφερό και ο άλλος να το διαβάζει πολύ επιθετικό, πολύ επικριτικό, πολύ, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Άρα αυτός ο τρόπος επικοινωνίας έχει πάρα πολλά εμπόδια. Εντάξει, ξεκινάμε ξέροντας ότι αυτό είναι δεδομένο. Με τη δυσκολία του, ναι. Εντάξει, γιατί παρά του ότι το θεωρούμε δεδομένο, το κάνουμε. Γιατί. Θέλω πολύ να το εξηγήσω αυτό και να το συζητήσουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξουμε όσο το δυνατόν την επικοινωνία μεταξύ μας και να μοιραστούμε. Δηλαδή, το μοιράζομαι δεν σημαίνει απαραίτητα οδηγούμε σε απάντηση. Σημαίνει ανοίγω την επεξεργασία μου. Σημαίνει είμαι ανοιχτός να ακούσω και μια άλλη ματιά που δεν είναι λύση. Είναι ματιά, είναι σκέψη, είναι ακόμα ένα ερώτημα, ένας παραπάνω προβληματισμός. Εντάξει, το να ανοίξουμε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας το θεωρώ σπουδαίο. Το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ειδικά πίσω από τα θέματα της γονικότητας, κρύβεται πολλή ενοχή, κρύβεται πολλή ντροπή. Λες και επειδή κάποια πράγματα μας τα είπανε με κάποιο τρόπο ή τα έκαναν με κάποιο τρόπο, εμείς πρέπει αυτό ήδη να το γνωρίζουμε ή πρέπει ήδη να το ακολουθήσουμε και άρα αφού έχει απαντηθεί αυτό, γιατί να το ξαναρωτήσω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Η ιστορία της ζωής μας είναι αυτό που μιλάς, η Ρωμίνα. Αν, για σκεφτείτε, αν είχαμε μείνει στις δοσμένες απαντήσεις, τι θα άλλαζε στον κόσμο τίποτα. Μας οπότε κρατάει όμως αυτή η πεποίθηση πίσω, ότι αυτό είναι, έχει υποθεί, έχει ξαναϋποθεί, έχει μπει στα κύτταρά μου μέσα, στον τρόπο της αντίληψης μου, αυτό είναι, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Ακόμα και αν εγώ νιώθω ότι κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Οπότε αυτό το εντελώς απόλυτο νόημα και στόχο έχουν αυτές οι στήλες, το να πολλαπλασιάσουν τα ερωτήματα, δηλαδή αυτή η απενεχοποίηση της ερώτησης. Όλα αυτά μπορεί να ξεκίνησαν από μία στήλη στο site. Διαλέξατε μαζί με τους συνεργάτες στο mama365.gr πολλές από αυτές τις ερωτήσεις-απαντήσεις και φτιάξατε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, Όσα οι γονείς ρωτούν. Πραγματικοί γονείς, αληθινές ερωτήσεις, διαφωτιστικές απαντήσεις. Έτσι. Και σου έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες στο τηλέφωνο ότι διάβαζα κεφάλαια που πλέον σαν γονιός έχω φύγει χρονικά από αυτό, δηλαδή πώς θα κοιμηθεί το μωρό, τι θα κάνουμε με διάφορα καθημερινά θέματα, για τα οποία είχα πάντα αγωνία, απορία αν τα κάνω σωστά, για τα οποία είχα ρωτήσει 100 διαφορετικούς ανθρώπους. Το καταλαβαίνεις φαντάζομαι όλο αυτό που σου περιγράφω. Βέβαια. Και για τα οποία κουβαλάω ακόμα ενοχές για λάθη που έκανα, για χειρισμούς που τώρα αισθάνομαι ότι δεν έπρεπε να τους είχα κάνει έτσι αλλά αλλιώς. Και διαβάζοντας ξανά την ερώτηση σε πρώτη φάση, ανακουφίστηκα ότι κοίτα, δεν είσαι μόνο εσύ. Βέβαια. Βέβαια. Και διαβάζοντας και την απάντηση, που μπορεί να μην τέριαζε σε εμένα, αλλά ήταν τόσο φροντιστική η Ρωμίνα και οφείλω να στο αναγνωρίσω αυτό και να στο δώσω και να σου πω σε ευχαριστώ, εμένα με ξαναφρόντισες για κάτι που ήταν 10 χρόνια πίσω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ που το μοιράζεσαι. Πολύ αληθινά στο αυτό. Είναι πολύ προσωπικό και σε ευχαριστώ που το μοιράζεσαι. Εντάξει, αλλά αν κάνουμε αυτή την πιο βαθιά ανάγνωση που λέγαμε προηγουμένως, μπορεί στο παράδειγμα που έφερες κάποιος γονιός, μια μητέρα να ρωτάει πώς θα κοιμηθεί το μωρό μόνο του, πώς ενώ έρχεται στο κρεβάτι θα το ξαναβάλω στο δικό του κτλ. Κτλ. Το βαθύτερο ερώτημα είναι πώς θα ενισχύσω το προχώρημά του. Οπότε το προχώρημα δεν αφορά μόνο τη βρεφική περίοδο. Εντάξει, σωστά. Μπορεί να έρχεται ναι, και την ενήλικη ζωή. Έτσι. Εντάξει. Γιατί ο δεσμός γονιών, παιδιών παραμένει πάντα. Οπότε αυτό που ενδεχομένως σου αγγίζεται και αγγίζεται σε κάποιον διαβάζοντας αυτό, είναι το βαθύτερο νόημα και όχι αυτή καθ' αυτή η ερώτηση. Εντάξει, που ακόμα και αν λάθος το έκανες, που
Εννοείται ότι η ζωή μας είναι γεμάτη λάθος κινήσεις, εντάξει. Mm-hmm. Τι ωραία αν κάποιες από αυτές τις αναγνωρίσουμε και τι ωραία αν δώσουμε στους εαυτούς μας άπειρες ευκαιρίες διορθωτικών κινήσεων. Έχουμε άπειρα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων και ξέρεις όσο γράφει σε ένα παιδί παράδειγμα κάτι που έχει βιώσει ως λάθος κίνηση από τη μητέρα του ή από τον πατέρα του, δεν ξέρω και εγώ τι, με την ίδια ακριβώς επίπτωση και εντύπωση γράφει και η διορθωτική κίνηση. Σε συζήτηση που είχαμε με την πολύ αγαπημένη μας τη Μαρία την Κανδεράκη και ρωτούσαμε για τους γονείς, για τα παιδιά και τα λοιπά με μία αγωνία, μα τα λάθη που κουβαλώ εγώ, τα λάθη των γονιών που τα κάνω κι εγώ σαν γονιός, ναι, θα καταφέρω ποτέ να απαλλαχθώ από αυτά. Και μου μετέφερε την διατύπωση που είχε κάνει ένας δικός της δάσκαλος, όπου τους έλεγε ότι στην αγωνία σας και στην διαδρομή σας να μην κάνετε τα λάθη των γονιών σας, έννοια σας, θα κάνετε άλλα δικά σας. Ναι. Οπότε πάντα θα εφευρίσκουμε καινούργιους τρόπους να κάνουμε λάθη, Βέβαια, βέβαια. Και οι καινούργιες συνθήκες ούτως ή άλλως οδηγούν σε καινούργια λάθη. Είναι άλλα τα δεδομένα της ζωής μας πια. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το ότι θα κάνεις το λάθος. Όχι, μα αν παλεύεις να μην κάνεις το λάθος, έχεις πεταχτεί εκτός ζωής. Δεν γίνεται να είσαι ζωντανός και να μην κάνεις λάθη. Εντάξει. Πολύ ωραία απάντηση σου έδωσε η αγαπημένη μας φίλη. Απενοχοποιητική πολύ. Η Μαρία Κανδεράκη και ο αγαπημένος μας δάσκαλος, τον ίδιο έχουμε. Α, ήταν το κύριο Καραγιάννη, τα λιγόμενα. Δεν θυμόμουν σε ποιον. Ναι. Εντάξει και δόξα τω Θεώ είμαστε από αυτούς που τα επιβεβαιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αν έχετε την εντύπωση ότι τα έχουμε λύσει όλα και ότι είμαστε στα σε όλα τέλεια. Στα σπίτια σας είναι όλα τέλεια και εσάς, Όχι, ξεκάθαρα. Εντάξει, αλλά το να είμαστε ζωντανοί να παλεύουμε γι' αυτά, αυτό έχει αξία. Ρωμίνα, εσύ και σαν μαμά και σαν ειδικός, βλέπεις ότι οι γονείς μέσα ακριβώς από αυτό το μας τον ρόλο, αξιοποιώντας αυτό το ρόλο, θα μας βγει και εμάς σε καλό. Δηλαδή, θα εξελιχθούμε κι εμείς σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, μέσα από τα δύσκολα που θα έρθουν, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας, από το φως που θα πέσει όταν, ενώ σε εισαγωγικά το φως, θα φωτιστούν κάποιες συνθήκες και καταστάσεις μέσα μας, μια αφορμή, μια σχέση, μια συμπεριφορά του παιδιού μας. Mm. Είναι ένα όχημα και για τη δική μας εξέλιξη, να πω, θεραπεία, να πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, αν το πάρεις αυτό το όχημα. Δηλαδή, αν επιτρέψεις, το γράφω αυτό νομίζω και μέσα στο βιβλίο, ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιούνται και οι γονείς. Εντάξει, δεν υπάρχουν πριν ως γονείς, υπάρχουν ως πρόσωπα, υπάρχουν ως σχέση ζευγαριού, μπορεί και όχι, αλλά ως γονείς δεν υπάρχουν. Οπότε, το πώς θα επιλέξεις να σχετιστείς με το παιδί σου, με το μωρό σου, με το παιδί σου στην πορεία, εντάξει. Το τι θα επιλέξεις να του δώσεις ως το καλύτερο δυνατό που έχεις να του προσφέρεις, είναι αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει ή κινητοποιήσει να το ανακαλύψεις αυτό το καλύτερο για να του προσφέρεις. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι το έχεις, εντάξει, αλλά όταν παλεύεις τι καλύτερο έχεις να προσφέρεις, είσαι στην ανακάλυψη και του καλύτερου. Αν θεωρήσεις ότι είναι απαντημένα, όπως είπαμε, αυτά και ξέρεις τι να κάνεις, εκεί είναι που λειτουργείς και αυτοπεριοριστικά, ως προς τον εαυτό σου, ως προς το περιθώριο της προσωπικής σου ανάπτυξης, εντάξει, αλλά και περιοριστικά στη σχέση με το παιδί σου. Στο περιοριστικό θα μείνω λίγο, γιατί αυτό μας ορίζει. Αυτό το δοσμένο που έχω από τους γονείς μου, από το δικό μου το μεγάλωμα, που οι άνθρωποι, μιλάμε πάντα για φυσιολογικές καταστάσεις, δεν μιλάμε για κακοποιητικές σχέσεις. Mm-hmm. Οι γονείς μας έχουν μια πολύ καλή πρόθεση όταν μας μεγαλώνουν, είχαν καλή πρόθεση όταν μας μεγαλώνουν, κάποιοι κάνανε και αυτοί κάποια λάθη. Τα οποία μας πλήγωσαν, μας τραυμάτισαν, μας καθόρισαν με έναν τρόπο. Έγιναν όμως, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Και πάντα, επαναφέρω τώρα την ερώτηση που είχα θέσει και στη Μαρία, με απασχολεί εμένα προσωπικά, πώς δεν θα αναπαράξω μέσα στη δική μου την οικογένεια, στα δικά μου τα παιδιά και τον σύντροφό μου, αυτό που βίωσα μέσα στην πατρική μου οικογένεια. Χρειάζομαι εκπαίδευση. Ξέρω πότε ανοίγω το στόμα μου και μιλάει η μαμά μου. Είμαι εγώ αυτή.
Το καταλαβαίνω, το νιώθω, το ξέρουμε, όλες μας το ξέρουμε. Πείτε, σηκώστε χέρια όσες το ξέρετε. Το ξέρουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό πόσο θα το αλλάξω. Έχω περιθώριο μάλλον να το αλλάξω. Βέβαια. Όλο αυτό που λέγαμε πριν. Βέβαια. Αλλά καταρχήν με επιθυμία να το αλλάξεις. Mm. Εντάξει, δεν είναι καθόλου απαραίτητο το ότι το καταλαβαίνεις σημαίνει ότι δεν το θες κιόλας. Ναι. Γιατί είπαμε, κάτι που είναι απαντημένο είναι εύκολος δρόμος. Mm. Ξέρω τι θα πω, ξέρω πώς θα αντιδράσω, εντάξει. Οπότε, ναι, από τη μία παλεύεις να ανοίξεις το δικό σου δρόμο, από την άλλη πας σε ένα ανοιχτό δρόμο που όμως έχεις να αποφασίσεις αν τον θες ή όχι. Σωστά. Και έρχομαι στο δεύτερο, η απόφαση τελικά. Δηλαδή, ξέρεις ότι είναι πιο δύσκολο, πιο κοπιαστικό, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό, εντάξει. Αλλά αν προβλέπεις ότι το συμφέρον σου είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ότι όχι μόνο προσωπικά και σχεσιακά όλο αυτό θα ευνοήσει την ανάπτυξη, ναι, το κάνεις. Απόφαση. Πρακτικά δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση στο πώς γίνεται αυτό. Θα σου πω με πολλούς τρόπους. Εντάξει. Γίνεται με πολύ προσωπική επεξεργασία, γίνεται με ψυχοθεραπεία, γίνεται με το να επαναδιαπραγματευτεί κάποιος τις αξίες της ζωής του, γίνεται με την πίστη του, όχι απαραίτητα με τη θρησκευτική έννοια, με την ευρύτερη έννοια της πίστης. Εντάξει, γίνεται με το να έχει πάρα πολύ έγνοια, όχι απλά τι επαναλαμβάνει, αλλά τι επίπτωση έχει αυτό που επαναλαμβάνει. Εντάξει. Και αν κάτι λειτουργούσε κάποτε, ναι, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί και τώρα. Θα μου επιτρέψει να φέρω στο τραπέζι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ οι γονείς. Και ξεκινάει η κουβέντα πάντα από τα όρια που βάζουμε στα παιδιά μας, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το δείξουμε. Και κάπως καταλήγει στην παντοδυναμία των παιδιών. Στο πώς το έχουμε κάνει πολλές φορές τη σήμερα ημέρα, Ρωμίνα, και τα παιδιά είναι η αρχηγή του σπιτιού. Η παντοδυναμία στα παιδιά, όταν μιλάμε με όρους ψυχολογίας, είναι η προσωπική τους αίσθηση. Δεν είναι η πραγματική παντοδυναμία τους, δηλαδή ότι τα παιδιά έχουν την αίσθηση και λόγω του ότι η φαντασία τους λειτουργεί σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο από ό,τι στον ενηλίκων, εντάξει, ότι μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα. Εντάξει. Μάλιστα. Άρα και κάτι καλό που θα γίνει το έχουν επηρεάσει τα ίδια και κάτι δύσκολο, και αυτό είναι το χειρότερο, και κάτι δύσκολο που θα γίνει το έχουν επηρεάσει τα ίδια. Εντάξει. Οι προκαλέσεις φταίνε αυτά και ακριβώς, πάλι έργοντας. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε η παντοδυναμία για τα παιδιά είναι τρόμος, είναι βάρος αβάσταχτο. Δεν είναι κάτι που το θέλουνε. Ναι. Εντάξει, είναι τεράστιο βάρος. Δεν είναι δύναμη στην πραγματικότητα. Εντάξει. Οπότε τα όρια χρειάζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν πρακτικά ότι αυτή η παντοδυναμία δεν είναι αλήθεια και ότι κάποιος άλλος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του σπιτιού, των αποφάσεων, των εξελίξεων. Γι' αυτό τα όρια χρειάζονται για να ανακουφιστούν από αυτή την αίσθηση της παντοδυναμίας. Δηλαδή να ξέρουν ότι κάποιος άλλος οδηγεί. Εσύ ξένιασε, απόλαυσε τη διαδρομή, παίξε. Ξένιασε. Ναι, κοιμήσου. Κάνε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, παιδί. Εγώ είμαι εδώ. Ο πατέρας σου είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Πόσο θα το θέλαμε κι εμείς οι ενήλικες να μας το πει κάποιος αυτό. Ξένιασε για λίγο. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Εγώ θα τα φροντίσω όλα. Το λες εσύ στον εαυτό σου, φαντάζομαι. Αυτό. Το λες στον εαυτό σου. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω σαν ενήλικας αν αυτό πια το χρειαζόμαστε ή είναι υπόλοιμα παιδικής φαντασίωσης. Ναι, κάπου μένει, κάπου θα ήθελες να μην έχεις καμία ευθύνη για τίποτα, για λίγο έστω. Η ευθύνη είναι μόνο καλό πράγμα. Τελικά. Εντάξει, είναι, αν δεν έχουμε ευθύνη για κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να το δεχτούμε ως έχει. Ναι. Εντάξει, ενώ αν έχουμε ευθύνη μπορούμε να το επηρεάσουμε, μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να το μορφύνουμε, οπότε δόξα τω Θεώ. Τι ωραία οπτική αυτή. Να το αγαπήσεις αυτό. Βέβαια. Αυτή την ευθύνη την αγαπήσεις. Και άλλοι το έχουν πει και ο Καζαντζάκης το έχει πει. Βέβαια. Και στη σχέση σου με τα παιδιά σου και με
Ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου. Ανέλαβε αυτή την ευθύνη με αγάπη. Βέβαια. Για να έχεις το ωραίο το αποτέλεσμα. Μα είναι δύναμη. Ναι. Εντάξει. Αν είχαμε μόνο να βλέπουμε τι δυσκολία έρχεται και πώς θα τη διαχειριστούμε, αυτό το επίπεδο της διαχείρισης είναι τεράστια παγίδα. Ναι. Εντάξει. Όταν είναι με έναν άλλο τρόπο το πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που λέγαμε πριν. Mm. Εντάξει, το να έχεις κάνει εστίαση σε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και να ψάχνεις τρόπο να το διαχειριστείς, ενώ έχεις χίλιους τρόπους να το αλλάξεις. Γιατί να το διαχειριστείς όταν μπορείς να το αλλάξεις. Σωστά το λες. Εντάξει, οπότε αυτή η παγίδα της διαχείρισης είναι τεράστια και παλεύουμε κάθε μέρα να φύγουμε από αυτό. Εντάξει, και να δούμε ευρύτερα και πιο βαθιά τι συμβαίνει. Ρωμίνα, στην αρχή σε ρώτησα ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία των σημερινών γονιών. Τώρα για το κλείσιμο θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη των γονιών. Θα ήταν κάποιος να τους ησυχάσει, να τους απενεχοποιήσει και τα δύο. Ναι. Εντάξει. Αυτό σε επίπεδο ανάγκης, αν επικρατήσει η ενοχή ή η αγωνία ότι για να έχουν ερωτήματα ή για να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουν καλά. Mm-hmm. Οπότε, ως ανάγκη μπορεί να προκύπτει αυτό. Στην πραγματικότητα, όμως, νομίζω ότι καθόλου δεν είναι αυτό. Γιατί αυτό που τελικά έχεις να τους αναδείξεις, είναι ότι έχεις ερωτήματα γιατί είσαι ζωντανός. Έχεις δυσκολίες γιατί προχωράς. Ένας άνθρωπος που δεν προχωράει, δεν θα έχει κάτι καινούριο να λύσει, να τον απασχολήσει, να τον ζωρίσει, να κοπιάσει γι' αυτό. Αν βάλουμε σε αυτή την εξίσωση τα παιδιά ως πρωταγωνιστές, τι έχουν ανάγκη τα παιδιά, τι είναι αυτό που θα ωφελήσει τα παιδιά μας να ανθίσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους, να γίνουν, θα τολμήσω να πω, ελεύθεροι, ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ναι. Να χαρούμε τη ζωντάνια τους και τη ζωηρότητά τους. Εντάξει, πόσο πολύ κινδυνεύουμε κάθε τι να το κοιτάμε καχύποπτα και να το παθολογικοποιούμε και να έχουμε χιλιάδες διαγνώσεις για κάθε συμπεριφορά και δεν ξέρω και εγώ τι. Ενώ, ξέρεις, εμάς τους ειδικούς μας παραξενεύει, μας ανησυχεί το ήσυχο παιδί. Ναι. Εντάξει, και όχι το ανήσυχο παιδί, που το ανήσυχο είναι το ζωηρό, είναι το αντιδραστικό, είναι αυτό που θα έχει δύσκολη συμπεριφορά, αλλά μέσα από αυτή τη δύσκολη συμπεριφορά κάτι εκφράζει. Οπότε το ότι το εκφράζει είναι δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού. Κάτι μας επικοινωνεί και κάτι έχουμε να κάνουμε. Εντάξει, το να μην το εκφράσει και όλο αυτό να το καταπιεί, να το κουκουλώσει και να το κάνει βαρύδι, αυτό είναι που μας ανησυχεί πολύ περισσότερο. Εντάξει, οπότε. Πρώτον, να τα χαρούμε τα παιδιά μας. Εντάξει, να είναι ζωντανά και να τα χαρούμε. Δεύτερον, να έχουν ζωντανούς γονείς. Δηλαδή, που οι ζωντανοί γονείς μπορεί να αγωνιούν, μπορεί να φοβούνται, αλλά δεν ακινητοποιούνται από αυτή την αγωνία και από αυτό το φόβο. Είναι σε μια διαρκή και πολύ καλή εγρήγορση να παράγουν καινούριες απαντήσεις. Ρωμίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μας άνοιξες ένα καινούριο παραθυράκι στο πώς μπορούμε να δούμε και τους προβληματισμούς που γεννιούνται μέσα μας και πώς μπορούν αυτοί να οδηγηθούν σε μια λύση, να μας ανοίξουν έναν νέο δρόμο, να δούμε με έναν άλλο τρόπο τον εαυτό μας. Ή πολλές απαντήσεις ή πολλές ακόμα ερωτήσεις. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό, Ρωμίνα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όλοι αυτό μου λέτε. Όσοι κάθονται σε αυτή την καρέκλα, τους ρωτάω το ίδιο πράγμα. Δεν θα τελειώσει ποτέ, και μου λένε. Αν τελείωνε. Το λέτε με χαμόγελο. Σήμερα, ότι τελειώνει η ζωή μας, τελειώνουν τα όνειρά μας, τελειώνουν. Γιατί να μην έχεις έγνοια για κάτι που σου είναι σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις έγνοια, σημαίνει ότι δεν σε αγγίζει. Σημαίνει ότι. Χάνεται αυτό το ζωντανό που έλεγες πριν, το στοιχείο. Βέβαια. Ωραία, ας την αδράξουμε και τη μέρα και τη ζωή και όλα που θα μας έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρωμίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδή θα ευχηθώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!